Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα, γιατί έχω την ανάγκη να τα εκφράσω. Πολύ καιρό θέλω να το κάνω βασικά, αλλά νομίζω είναι ευκαιρία τώρα που είναι και ο κόσμος μέσα και είναι όλα αυτά επίκαιρα. Δεν το κάνω συχνά. Όποιοι με ακολουθούν χρόνια και ξέρουν τέλος πάντων, μπορεί να είναι τρίτη, τέταρτη φορά που μπορώ να το κάνω αυτό. Ή βασικά όχι πρώτη φορά τόσο μεγάλο βίντεο τέλος πάντων. Θέλω να πω κάποια πράγματα γιατί δεν μπορώ να τα εκφράσω από τραγούδια μου. Και θέλω να τα πω γιατί υπάρχει και νέοι που με ακολουθούν και μπορεί αυτό το βιντεάκι να το δει πάνω από 10.000 κόσμος. Οπότε καλό είναι για μένα τουλάχιστον από την άποψή μου. Έχετε σαλτάρει τελείως. Ό,τι παπαριά σας κατεβαίνει, τη λέτε, τη γράφετε. Είναι πολύ θλιβερό για αυτά που σκέφτεστε, για αυτά που υπάρχουν στο μυαλό σας και αυτό που κατοικεί εκεί μέσα. Δηλαδή είναι απαράδεκτο σε μερικές φορές. Δηλαδή κάποιες απόψεις δεν υπάρχουν. Δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε το χαβαλέ με το σοβαρό. Δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε το σωστό με το λάθος. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή πώς αυτοί οι άνθρωποι κιόλας είμαστε έξω. Του συναντάμε καθημερινά. Και είναι και οι ίδιοι που βγαίνουν 25 Μαρτίου να πούν τη μαλακία του για τι παρελάσει, για το Champions League. Άμα γίνει κάτι να πούν την εξυπνάδα του, όταν θα γίνει σεισμό να πούν τη μαλακία του, και μετά να πούνε και άλλα από πίσω τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, καμία συνοχή. Επίση, το να θέλετε να δείτε τη μαλακία σα για να παίρνετε likes και να ανεβείτε το προφίλ σα και να γίνονται συζητήσει, είναι απαράδεκτο επίση. Το κάθε μέρα που θέλετε να πείτε κάτι, μπα και κάποιο να σα προσέξει. Αυτό είναι το νόημα, να σα προσέξει κάποιο εκεί που την επόμενη μέρα σα έχει ξεχάσει. Το θέμα είναι να σας προσέξει κάποιος εκεί έξω. Αν θέλετε αυτή την προσοχή. Και να σας προσέξει με καλό τρόπο. Και όχι με το να προκαλέσετε ή με το να πείτε κάτι χαζό ή οτιδήποτε. Έχουμε χάσει το νόημα τελείως, ρε μαλάκες. Εγώ, αν πάρω παράδειγμα τουλάχιστον εμένα, που μουσικά θα με βοηθούσε να προκαλώ, να κάνω ένα ράνο, ανεβάζω μαλάκες μια φωτογραφία το μήνα και αν, ούτε. Έχω να ανεβάσω στο Instagram 2-3 μήνες πριν από την τελευταία μου φωτογραφία. Εσεί που δεν έχετε κανένα λόγο και δεν σα βοηθάει πουθενά, γιατί έχετε ανάγκη τόσο πολύ να επιβεβαιώσει και το εγώ σα, μαλάκι, για να πείτε κάτι και να σα προσέξουν και να δεν ξέρω και εγώ τι. Και επίση, κατακρίνουμε συνέχεια, κρίνουμε τον ένα. Να, τι κάνει, άμα μαλάκι βγαίνετε έξω, κάνετε. Ο άλλο λέει ήταν, δουλεύει σε καφέ και λέει, άρε μαλάκι, λέει είχατε εσπρέσο και στο χωριό σα. Εσύ ρε φίλε που την πρώτη Κυριακή που δούλευα εγώ, που ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά, την πρώτη Κυριακή που ήσχε ο νόμος να ανοίξουν τα μαγαζιά την Κυριακή, γιατί ήρθες και ψώνησες ρε μάλακα την Κυριακή από το μαγαζί που δούλευα. Ήτανε και στο χωριό σου ανοιχτά την Κυριακή, τα μαγαζιά. Θα μου πεις δεν έχει την ίδια βαρύτητα με αυτό που συμβαίνει τώρα, αλλά για μένα τότε αυτό ήταν το σημαντικό ρε φίλε. Να μην πατήσει κανένα την Κυριακή σε κανένα μαγαζί που άνοιξα και να μην ξανανοίξει τα μαγαζιά τις Κυριακές, γιατί εγώ τουλάχιστον θεωρούσα ότι δεν είναι σωστό μια Κυριακή που έχουμε να μην είναι ανοιχτά μαγαζιά. Και όμως όλοι αυτοί που κράζουν αυτή τη στιγμή αυτού που βγήκαν έξω, τότε πήγαν την Κυριακή στα μαγαζιά ρε φίλε, γιατί για εκείνου αυτό ήταν σωστό, δεν υπήρχε θέμα. Γιατί στα αρχίδια του βασικά. Γιατί εκεί δεν είχαν καμία επίπτωση σε αυτού, αλλά είχε σε άλλου. Τώρα, άσχετα αν κάποιοι τις Κυριακές θα θέλουν να δουλεύουν επειδή είναι διπλάσιο ο μισθός και τέτοια, τέτοια, έτσι. Παράδειγμα φέρνω. Απλά να ξέρετε ότι εσείς που κράζετε αυτό είστε κάτι, κάνετε λάθος κάπου αλλού. Εγώ που θα κράξω, που κράζω τώρα εσάς παράδειγμα, κάνω λάθος κάπου αλλού. Αλλά τουλάχιστον δεν κράζω, ρε φίλε. Αυτό το βίντεο δηλαδή πρώτη φορά το κάνω. Και στο ίντερνετ όποιος με έχει βλέπει. Δεν κρίνω, δεν κάνω. Γιατί και εγώ είμαι κάπου λάθος. Στον δρόμο έξω. Οδηγάμε. Βγαίνω κάπου λίγο παραπάνω γιατί με ενοχλεί ο παρκαρισμένο. Πατάει ο άλλο κόρνα, έπει πάτρε μαλάκα. Sorry, ρε φίλε. Εσύ δηλαδή, όσε φορέ έχει βγει από στενά, δεν σε έχει ενοχλήσει παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Εσύ πάντα δηλαδή βλέπει μέσα από τα τζάμια, μέσα από τη λαμαρίνα και κορνάρει σε μένα που το κάνω αυτό τώρα. Ο δρόμος και η οδική συμπεριφορά είναι μεγάλη απόδειξη για το πόσο χαϊβάνια είμαστε. Και στον τρόπο που οδηγάμε, αλλά και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε στο λάθος του άλλου. Κατευθείαν να τον κράξουμε, να κάνουμε λες και εμείς οδηγάμε πόσα χρόνια και δεν έχουμε κάνει κανένα λάθος. Πάντα θα γίνονται λάθος στον δρόμο, μάγκες. Έστω λίγο συμπλέκτες, να σβήσεις το αμάξι, κάτι θα κάνεις λάθος. Θα καθυστερήσεις το φανάρι για κάποιο λόγο. Κάθομαι 2 δευτερόλεπτα αργό να ξεκινήσει και ο άλλος κατευθείαν κόρνα. Εντάξει, ρε μαλάκα, πού θα πάω, από πίσω είσαι, ρε φίλε. Δεν θα κάτσω 1,5 λεπτό στο φανάρι. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε μαλάκι. Κορνάρετε, κράζετε έτσι, λες και όλοι είστε σωστοί. Και έχω δικαίωμα τουλάχιστον σε κάποια πράγματα το λέω αυτό, γιατί και δεν προκαλώ στο ίντερνετ που θα μπορούσα να το κάνω με χίλιες δύο παπαριές. Και στη συνοδήγηση έχω μάρτυρες και τους δικούς μου που 10 χρόνια που οδηγάω δεν, να έχω κορνάρει στη ζωή μου και 100 φορές.
50 φορές, 5 φορές κάθε χρόνο να έχω κορνάρει για σημαντικό λόγο για να δει ο άλλος κάτι. Δεν θέλω, δεν ζητάω από όλους να γίνουν έτσι, αλλά μαλάκες, σκεφτείτε λίγο κάποια πράγματα. Μην είστε έτσι αντιδραστικοί. Συγγνώμη, αντιδραστικοί σε όλα. Και το λέω σε τουλάχιστον πιο νέους, μαλάκα, λίγο να καλμάρουν, να είναι λίγο πιο ανοιχτοί, να φιλτράρουν λίγο πράγματα, να μην τους νοιάζει τόσο τα likes, να μην τους νοιάζει τόσο το ίντερνετ, να πούν τη μαλακία τους. Είναι απαράδεκτο. Και μιας που το αναφέρω, για τα lives, για αυτά που στο μουσικό κομμάτι που είμαστε εμείς, θεωρείται απαράδεκτους μουσικούς για μένα, ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν καν να πατάνε στο μέτρο, να μιλήσουμε τώρα και μουσικά, μιας που πήρα φόρο τώρα, ανεβάζω μια αφίσα από κάπου και γράφει, ξέρω εγώ, πότε είναι, ποιοι παίζουν, τι ώρα είναι και μου απαντάτε τι ώρα. Πότε, ποιοι θα είναι ρε φίλε, γράφει, αυτός και αυτός, αυτοί οι τρεις που γράφει αφίσα θα είναι εκεί. Τι με ρωτάς ποιοι θα είναι. Και άμα προσπαθείτε να πιάσετε κουβέντα μας από αυτό, είναι επίσης απαράδεκτο. Δείτε λίγο, σας κάνει μια αφίσα, δείτε τι γίνεται ρε μαλάκες. Και για άσχετο και για το μουσικό που έπιασα πριν, ποιο να πρώτο αναφέρω τώρα, που όλα είναι τέλεια, κάνει κάποιος κάτι, έχει views, μπράβο, είναι ο καλύτερος. Φιλτράρετε ρε μαλάκες, δείτε τι ακούτε. Ακούστε λίγο παλιά μουσική να δείτε ακριβώς τι ήταν rap και τι είναι πράγματα και ποιος έχει flow και ποιος δεν έχει. Τέλος πάντων, το πήγα αλλού. Αυτά από μένα.